Αρχικά για δεύτερον, σήμερα έχουμε Δευτέρα. Είναι 14 Αυγούστου. Το βίντεο δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Θα το ξεκινήσω και αύριο. Καλό 15 Αύγουστο να έχω. Εγώ τώρα τι έκανα. Σηκώθηκα το πρωί. Τότε ρε. Σηκώθηκα το πρωί και έβαλα ένα πλυντήριο. Τα ριχτάρια μου, κλασικά. Μετά ήρθε η μαμά μου να με ξεκλειδώσει, γιατί εγώ κλείδωσα την πόρτα όπως πάντα, αλλά η μικρή κάπου έκρυψε τα κλειδιά και εγώ δεν είχα από πού να βγω. Και ήρθε η μαμά μου, μας άνοιξε, γιατί πάντα έχει η μαμά μου ένα δεύτερο κλειδί για να μην ξεμείνω. Κάτι να γίνει, βρε άνθρωπο. Και αυτά. Μετά πήγα στην Courier, μου τα άλλαξαν τα μαγιό. Αλλά κάποιο μπέρδεμα έχει γίνει, δεν ξέρω. Εγώ πήρα 4 μαγιό, ήταν 2 συν 1 δώρο. Το άλλο, το τέταρτο που πήρα, το είχα πάρει, το πλήρωσα κανονικά και τα άλλα 2 κανονικά. Το άλλο ήταν δώρο, πώς να σου το πω, 2 συν 1, εγώ πήρα 4. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν ξέρω. Εγώ έστειλα τα 3, μου στείλαν 2, τα 3, 2, δεν ξέρω τι έγινε. Τέλος πάντων, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Τι άλλο. Τα πήρα σε medium, δεν στα έδειξα, άμα το θυμηθώ θα στα δείξω μετά, έτσι και λέω, εγώ τώρα πήρα το μαγιό στο τέλος του καλοκαιριού. Τι άλλο ήθελα να σου πω. Μικρή είναι με τη μαμά μου, πήγανε φτιάξαν το ποδήλατό της, εγώ πήρα τον ξάδερφο και τον κολλητό του ξαδέρφου, πήγαμε για καφέ. Ο κολλητός έφυγε, εμείς μείναμε, ήρθαμε πάνω στο βουνό να πιούμε μια μπύρα. Αυτά. Μετά να πάω σπίτι, μου έχει μείνει να σκουπίσω να σφουγγαρίσω. Αυτά. Η κοτσίδα μου έχει γεμίσει ψαλίδα. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, σε κλείνω. Δεν έχει κόσμο. Ωραία είναι. Αλλά εδώ που κάτσα μέσα στον ήλιο δεν μπορώ. Έλεος. Λοιπόν, αυτά. Σε αφήνω και θα σε ανοίξω αύριο. Λογικά. Ναι, γιατί μετά δεν νομίζω ότι θα κάνω κάτι. Πάω σπίτι να κάνω δουλειές. Τώρα σε έχω ζαλίσει με αυτό. Αυτά. Λοιπόν, πάρε κατάσταση. Εν τω μεταξύ, αυτά τα 2 τα μπισκοτάκια τα πήρα από την καφετέρια που ήμασταν πριν. Τι να κάνω, που μας τα κέρασαν, να μην τα έπαιρνα. Εν τω μεταξύ, πήγαμε σε ένα σαν σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω πώς να το πω. Και πήρα αυτή εδώ τη σούπα για τη μικρή. Δεν την έχω δει σε μάρκετ, δεν ξέρω αν την βρίσκει κάποιο. Και την έτρωγα μικρή όταν ήμασταν στην Αθήνα. Μου την έπαιρνε ο μπαμπάς μου, την έφτιαχνε η μαμά μου. Και ήταν πάρα πολύ ωραία και την πήρα και για τη μικρή. Αυτά. Αρχικά, γεια. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Χρόνια πολλά γενικώς για την ημέρα. Και χρόνια πολλά να με χαίρεστε γενικά. Και να σας χαίρομαι κι εγώ. Σήμερα είναι 15 Αυγούστου. Εγώ έχω ετοιμαστεί. Αυτό εδώ που βλέπεις τώρα δεν είναι το πάκι, αυτό εδώ πέρα που βλέπεις τώρα είναι το μαγιό. Έχω βγάλει τα σφουγγαράκια από μέσα, φόρεσα το σπιάνι μου κανονικά και είναι και πάρα πολύ ωραίο. Έχω ετοιμάσει εδώ και το σακάκι και αυτά. Έχω πάρει και ένα μπλουζάκι ακόμη μαζί μου, έχω βάλει πλυντήριο. Σήμερα πήγαμε, φάγαμε, πήγαμε στην εκκλησία. Σου τράβηξα κλιπάκια. Θα στα βάλω να δεις και τώρα πια είναι βράδυ και θα βγούμε έξω. Θα πάμε για ποτό. Η μικρή θα μείνει στη μαμά μου. Εννοείται στο τραπέζι, στο φαγητό και αυτά. Την πήρα μαζί μου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Το καταχάρηκε η μικρή. Έπαιζε εκεί με τα παιδιά. Με την παρέα μου δηλαδή. Και αυτά. Θα πάμε να πάρουμε τώρα την αδερφή μου. Και να πάμε για ένα ποτό. Σε κλείνω. Και θα σε ανοίξω μετά. Αρχικά καλημέρα, βασικά είναι απόγευμα, βασικά είναι 4 η ώρα. Λοιπόν, χθες βγήκαμε, σου τράβηξα νομίζω. Ανοίξαμε μπουκάλι, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Γύρισα σπίτι 4, κοιμήθηκα στις 6, έβαζα πλυντήρια.
Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, η μαμά μου πήγε θάλασσα με τη μικρή και την αδερφή μου και την ανιψιά μου. Οφ, και το γαμπρό μου. Εγώ ξύπνησα 12.30. Έκανα δουλειές, έκανα μπάνιο τα σκυλιά. Πήγα στα Lidl. Πήρα κάτι φιστίκια, τα πήγα στον μπαμπά. Και πήρα και, και το γλυκό μου από εκεί που πήρε ο ξάδερφος. Λεφτά τα έχουμε στη σακούλα, ρε παιδιά. Αλλά αυτό τώρα έχει γίνει, άστε να πάνε πως έχει γίνει. Τι να κάνεις. Εν τω μεταξύ με πήραν τα παιδιά να πάμε θάλασσα. Άρα, τέλος πάντων, είναι ένα προφιτερόλ το οποίο έχει χυθεί. Τέλος πάντων, θα το φτιάξω. Και να σου δείξω λίγο τι πήρα από τα Lidl. Θέλει να δείξω. Ναι, επικοινωνώ. Ναι, τι σου έλεγα. Τι μου είπαν να πάμε θάλασσα, εγώ δεν μπορώ. Θέλω απλά να κάτσω. Εδώ με το κλιματιστικό μου, με τα σκυλιά μου, να δω τηλεόραση. Να φάω και τίποτα, δεν ξέρω τι. Πήρα αυτά εδώ πέρα. Ήταν καλά, έχω γεμάτη σοκολάτες. Μιλάμε. Κοίτα εδώ. Μα είναι δυνατό. Χαμπάρι. Δεν πήρα. Τέλος πάντων. Πήρα αυτά τα νερά που λες. Πήρα αυτά εδώ πέρα. Είναι κάσιος και το άλλο το φυσικό και το κανονικό. Με μέλι και αλάτι, δεν ξέρω τι μου είπε και το πήρα, το πήρα. Ένα πατατάκι αυτό εδώ με πάπρικα. Ένα πατατάκι με αλάτι. Μία μαύρη σοκολάτα με... Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Με φουντούκι. Και άλλη μία. Πήρα στη μικρή αυτά εδώ πέρα τα... Κατάλαβα. Πήρα 4 κουβακόλες ζύρω. Αυτό με μάραμε. Αχ, Θεέ. Τη μία την έχω τώρα που θυμάστε εκεί. Τέλος πάντων, την άνοιξα πριν. Πήγα πήρα και έναν καφέ εδώ μεταξύ. Λοιπόν... Σακούλες. Πήρα. Πήρα χυμούς, χωροκαθυστέρηση είναι φίλε. Πήρα αυτά εδώ πέρα τα σερβιετάκια, δεν ξέρω, πρώτη φορά τα παίρνω, δεν είχε κάτι άλλο. Τώρα πήρα αυτά. Εντάξει. Αντισηπτικά μαντιλάκια. Μωρομάντιλα. Και πήρα και ντοματίνια για τη μικρή. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, σε κλείνω να τα συμμαζέψω. Άρχιστα. Τώρα γιατί μου κόπηκε το χασμουριτό? Τι σημαίνει όταν μας κόβεται το χασμουριτό? Τι λέει εδώ? Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε κλείνω να τα συμμαζέψω όλα αυτά. Να δω και εγώ τι θα φάω τώρα. Δεν ξέρω τι θα φάω. Θέλω μου πως είμαι έτσι. Κάνω και ένα μπάνιο θέλω. Έκανα και το πρωί που γύρισα. Α, κάνω πάλι. Λοιπόν, σε κλείνω και θα σε ανοίξω μετά. Αυτά. Λοιπόν, ξέχασα να σου δείξω και αυτό εδώ πέρα που έσπασε. Μου έγραψε ο ξάδερφος. Εν τω μεταξύ με κοροϊδεύει, μου λέει συνέχεια Barbie. Γιατί θέλω να πάρω φόρμα με την Barbie, φούτερ με την Barbie, σακέτα με την Barbie, ό,τι να είναι. Τέλος πάντων, αυτά. Σε κλείνω τώρα να συμμαζέψω το τώρα που το πήρα απόφαση και θα σε ανοίξω μετά. Αρχικά καλημέρα. Σήμερα είναι Σάββατο.
Δεν έκλεισα ποτέ αυτό το βίντεο. Τώρα περιμένω να πλώσω το τελευταίο μου πλυντήριο και να σκουπίσω να σφουγγαρίσω. Έχω σηκώσει εδώ πέρα καρέκλες, τέτοιο τα έχω βάλει πάνω. Και να πάρω την αδερφή μου να δω τι θα κάνουμε, αν θα πάμε για κανένα καφέ. Εχθές πήγαμε στο Δημάκι. Σαν πανηγύρι. Ωραία, περάσαμε. Εγώ γύρισα πιο μπροστά. Η αδερφή μου έκατσε με το Σταύρο κι άλλο. Αυτά. Λοιπόν, ήθελα να σου πω, τώρα που το είδα και το θυμήθηκα. Τώρα το 15 Αύγουστο. Κατεβαίνω που λες στο αυτοκίνητο. Πάμε εκκλησία με τη μικρή, τη δένω και αυτά. Πάω να ξεκινήσω, ανοίγω το καθρέφτη μου και βρίσκω στο εδώ το χαρτάκι. Ήταν κολλημένο με ζηλοτέιπ, δεν ξέρω, φαίνεται τώρα εδώ. Τέλος πάντων, βρίσκω αυτό που λες και εδώ πέρα και λέει, εννοείται δεν θα ξεχνούσα σήμερα να σου στείλω χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, να χαίρεσαι το όμορφο όνομά σου και να έχεις ό,τι επιθυμείς, να γελάς συχνά και να συνεχίσεις να φωτίσεις τους γύρου σου όπως κάνεις πάντα. Και να το κράτησα, ωραίο. Αυτά. Και το άλλο. Θα έρθουν ποιος το έστειλε. Όλοι ξέρουμε ποιος το έστειλε. Ο Αρού του έστειλε, του είπε ευχαριστώ και αυτά. Το ότι χωρίσαμε δεν σημαίνει ότι έχουμε μαλώσει κιόλας. Έτσι και έτσι με τον Αρού που ήμασταν και πάρα πολλά χρόνια φίλοι. Αυτά. Απλά έτσι σε ενημερώνω. Αυτά. Λοιπόν, τώρα θα σε κλείσω. Πάρω και την αδερφή μου να δώσω τη φάση βρίσκεται, να τελειώνω κι εγώ. Αυτά. Οπότε κάπου εδώ θα σε αφήσω και θα σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο και θα τα πούμε στην επόμενο και φιλιά πολλά.